καλή αθλητική είδηση της ημέρας από το Materiale Sportivo. Ο σημαντικότερος φορέας προαγωγής του εργασιακού αθλητισμού στην Ελλάδα είναι αναμφίβολα το εργασιακό πρωτάθλημα Νίκος Γκάλης του ΕΚΑ, που μετρά 32 συνεχόμενα έτη λειτουργίας. Πολλοί έχουν χαρακτηρίσει το ΕΚΑ Μπάσκετ ως το μεγαλύτερο εργασιακό πρωτάθλημα μπάσκετ της Ευρώπης, ενώ στον προχθεσινό τελικό οι βετεράνοι παίκτες του Παπάγου και της Veteran Unions προσέφεραν ένα θέαμα διαφήμιση του αθλήματος. Μαζί μας, δύο από τους πρωταγωνιστές του τελικού, οι οποίοι υπήρξαν και σημαντικές προσωπικότητες της Α1 στα νιάτα τους. Μιχάλης Φαντής από Παπάγου και Γιάννης Γεωργικόπουλος από Veterans Union. Κύριε Φαντή, έχετε διαγράψει τη δική σας σημαντική πορεία στα γήπεδα της Α1 εθνικής κατηγορίας μπάσκετ με την ομάδα του Παπάγου. Θα θέλαμε να μοιραστείτε μαζί μας εμπειρίες, αναμνήσεις και διαφορές με εκείνα τα χρόνια, τα δικά σας, ώστε να μαθαίνουν και οι νεότεροι. Εντάξει, κοιτάξτε, άλλο είναι όταν είσαι μικρός και είσαι επαγγελματίας και αγωνίζεσαι σε ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα όπως το Α1. Και άλλο τώρα που είμαστε βετεράνοι και στην ουσία κάνουμε το χόμπι μας. Σίγουρα είναι μεγάλες οι διαφορές, οι οποίες βέβαια γίνονται και μόνο που είμαστε εδώ πέρα για το καλό του αθλήματος και επειδή αγαπάμε τον μπάσκετ πάνω απ' όλα. Θα μας πείτε εμπειρίες και αναμνήσεις από τότε, τα χρόνια εκείνα, τα καλά της Α1. Σίγουρα είχα την τύχη να αγωνιστώ σε μια δεκαετία του μπάσκετ, η οποία ήταν η καλύτερη του ελληνικού πρωταθλήματος. Ήταν η δεκαετία του 90 μέχρι το 2000 που βρεθήκαν παίχτες εξωπραγματικοί για τα ελληνικά δεδομένα, όπως ο Ντομινίκ Βίλκινς, ο Ντίνο Ράτζα και άπειροι, δηλαδή δεν μπορώ να σου απαριθμίσω ποιοι ήταν. Και είχα την τύχη και την τιμή να είμαι αρχηγός στην ιστορική ομάδα του Αθλητικού Συλλόγου Παπάγου και να μπορέσω να πετύχουμε σπουδαία πράγματα στα πρωταθλήματα αυτά. Όπως με αποκορύφωμα τη σεζόν 96-97 που είχαμε και μαζί μας στην ομάδα μας τον αείμνηστο Αλφόνσο Φόρντ, που για όσοι το ξέρουν ήταν 3-4 χρονιές πρώτος σκόρερ στην Α1. Καταφέραμε, κάναμε σημαντικές νίκες. Έχουμε κερδίσει όλες τις μεγάλες ομάδες πλην του Παναθηναϊκού. Και γενικώς ήταν μια δεκαετία η οποία ήταν συγκλονιστική και ειδικά για μένα ήταν κάτι το οποίο μου έδωσε πολύ μεγάλη χαρά. Μια και έχουμε την ευκαιρία να συνομιλούμε μαζί σας, θα ήθελα να μας επιβεβαιώσετε εκείνο το ανέκδοτο ουσιαστικά έχει γίνει. Όταν ο Ντομινίκ είχε έρθει τότε στο γήπεδο του Παπάγου, είχε πει πολύ ωραίο το προπονητικό, τώρα που παίζουμε, το επιβεβαιώνετε αυτό? Ναι, δεν το είχε πει μόνο ο Ντομινίκ αυτό. Αυτό είχε πει και ο Ντομινίκ, αλλά το είχε πει και ο Ζάρκο Πάσπαλε. Απίστευτο. Όταν είχε έρθει με τον Ολυμπιακό. Όντως, λογικό, όταν έχουν συνηθίσει να παίζουν σε πάρα πολύ μεγάλα γήπεδα. Ειδικά ο Ντομινίκ. Ναι. Που τότε ερχόταν από τα γήπεδα του NBA και γινόταν ένας χαμός. Αυτά τα γήπεδα τα μικρά τα χρησιμοποιούσαν μόνο για σουτ και προπόνηση. Και ναι, όντως είχε υποθεί κάτι τέτοιο. Απίστευτο. Τώρα λοιπόν, ως παλέμαχος πια, με την ομάδα των παλεμάχων πάντα από την αγαπημένη σας πόλη του Παπάγου, συνεχίζετε να διαπρέπετε και στο μεγαλύτερο εργασιακό πρωτάθλημα μπάσκετ της χώρας, κατακτώντας το κύπελο ΕΚΑ Μπάσκετ και κερδίζοντας την ομάδα της Veteran Unions με 72-70 σε ένα αγώνα διαφήμιση του αθλήματος. Πείτε μας τις εντυπώσεις σας από αυτόν τον τελικό και πού οφείλεται η μεγάλη επιτυχία σας, που είναι και επαναλαμβανόμενη, οφείλω να πω. Κοιτάξτε να δείτε, όλοι εμείς οι παλιοί αθλητές της Α1, της Α2 και γενικά όλων των πλαθυμάτων και παιδιά ακόμα που δεν παίζανε σαν και εμάς στην Α1 έχουν βρει καταφύγιο σε αυτά τα πολύ δυνατά πρωταθλήματα τα οποία υπάρχουν αρκετά στην Ελλάδα και γι' αυτό και, είναι και έχουμε και το μεγαλύτερο ερασιτεχνικό αθλητισμό βετεράνων στην Ευρώπη. Βρίσκουμε καταφύγιο γιατί προκειμένου να πηγαίνουμε να παίζουμε στα ανοιχτά ή οπουδήποτε αλλού, μας δίνει τη δυνατότητα σε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα όπως είναι το εργασιακό, το ΕΚΑ, που έχουν κάνει πιστεύω απίστευτη δουλειά και ο Σάββας ο Ανεστιάδης μαζί με το υπόλοιπο διοικητικό συμβούλιο πιο παλιά, όπως και τώρα ο Πέτρος ο Κελέσης, και συνεχίζουν την πολύ καλή δουλειά που κάνουν, να ανοίξουν το πρωτάθλημα ώστε να μπορούν να υποδεχθούν και παίχτες πιο γνωστούς και πιο έμπειρους από τα περασμένα χρόνια. Ώστε να αναβαθμιστεί το συνολικό προϊόν δηλαδή. Σωστά. Νομίζω ότι η έγκλητη αυτή του πρωταθλήματος έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και γι' αυτό βλέπουμε πάρα πολλές ομάδες κάθε χρονιά να εμπλουτίζονται με αξιόλογους παίχτες. Το καλό της υπόθεσης είναι ότι βλέπουμε πια αρκετές ομάδες που μπορούν να ανταγωνιστούν και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Τώρα από εκεί και πέρα η ομάδα των Veterans που παίξαμε στον τελικό είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα.
και παίχτες, μπορώ να πω, όπως το Γιάννη τον Γεωργικόπουλο που ήταν στο Παναθηναϊκό παλιά και έχει γράψει δικιά του ιστορία, τον Τζανίτο Σταυρακόπουλο που έχουν βγει πρωταθλητές Ευρώπης με τον Παναθηναϊκό και οι δύο, τον Τάσο τον Καταρτζή που είναι και παλιός μου συμπαίχτης, έχουν γενικά ένα ρόστερ και αυτοί πάρα πολύ δυνατό, όπως και εμείς το αντίστοιχο με τον Βαγγέλη τον Λογοθέτη και τον Αποσκήτη που ήταν παλιοί μου συμπαίχτες στην Α1, με τον Ηλία τον Τζόπι που έχει παίξει τα καλά χρόνια στον Πανιόνιο, τον Γιώργο τον Λιμιάτη που δεν έρχεται τόσο συχνά, που ξέρουμε όλοι ότι έχει πάρει και 3 πρωταθλήματα με τον Ολυμπιακό και ήμασταν και παλιοί συμπαίκτες στον Παπάγο. Γενικά είναι ένα πρωτάθλημα που βλέπουμε ότι εξελίσσεται χρόνο με το χρόνο. Κάντε μας λίγο το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ του τελικού, το 72-70. Πείτε μας λίγα πράγματα. Ήταν αμφίροπο. Βρεθήκαμε στην αρχή εμείς λίγο μπροστά. Μετά οι veterans κάνανε μια πολύ καλή αντεπίθεση, μας περάσανε και κρίθηκε στην τελευταία φάση σε 2 σουτ στην ουσία. Ένα σουτ που έβαλα εγώ 3 πόντων και περάσαμε ένα πόντο μπροστά. Ένα άστοχο το veterans και τελικά έγινε ισοπαλία και τελικά με 2 βολές του Αποσκήτη γράφτηκε το τελικό 72-70. Μου θυμίζει τον αντίστοιχο περσινό τελικό του πρωταθλήματος. Κάτι μου θυμίζει με τον Ιφαντή πάλι να παίρνει το όπλο του και να εκτελεί από τη γραμμή των 3 πόντων. Έτσι ακριβώς. Ήταν ακριβώς κάπως το ίδιο πανομοιότυπο. Ιστορία επαναλαμβάνεται λοιπόν. Και πάλι στο τέλος είχαμε κερδίσει με 2 βολές πάλι σε λίγα δευτερόλεπτα που είχαν μείνει. Κατάλαβα. Νομίζω ότι έτσι θα είναι τα μάτς με τους veterans. Αμφίροπα. Υπάρχουν και οι Nike που είναι και αυτή μια πολύ δυνατή ομάδα και η iRed είναι πολύ δυνατή ομάδα. Δηλαδή βλέπουμε κάθε και το Υγεία που έρχεται από τον άλλο όμιλο πάλι με παιδιά που έχουν παίξει παλιότερα. Το γνωστό νοσοκομείο λέτε. Ναι, το γνωστό νοσοκομείο που πάλι ο playmaker της ομάδας είναι και αυτός παλιός παίκτης Παπάγου, ο Παγόπουλος, που δείχνει ότι έχουμε βγάλει αρκετούς παίχτες και φουρνιές. Μπασκετομάνα ο Παπάγου. Ναι, που συνεχίζουν τώρα να παίζουν σε αυτά τα αθλήματα. Γενικά νομίζω ότι το Final Four που έρχεται την επόμενη εβδομάδα πάλι με τον αγώνα με τους Veterans θα είναι ένα derby που θα πάει πάλι μέχρι την τελευταία φάση. Δεν μπορώ να πω ότι θα ξεχωρίσει κάποια ομάδα. Μακάρι να είμαστε τυχεροί να βάλω πάλι και ένα τελευταίο τρίποντο εγώ ή κάποιος συμπαίχτης μου και να μπορέσουμε να περάσουμε στον τελικό. Με προλάβατε λοιπόν κύριε Ιφαντή. Η τελευταία ερώτηση ήταν για τις προβλέψεις σας για το Final Four του πρωταθλήματος που θα διοργανωθεί σε λίγες μέρες στην Καλλιθέα Αττικής. Ο κύριος Ιφαντής λοιπόν μας λέει ότι υπολογίζει μάλλον ότι τα παιχνίδια θα είναι το ίδιο αμφίροπα. Κύριε Ιφαντή, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία και ευχαριστούμε που κρατάτε ζωντανό το παιχνίδι και στις μεγαλύτερες ηλικίες. Και εγώ σας ευχαριστώ και για τη δουλειά την οποία κάνετε που είναι πολύ αξιόλογη και αναδεικνύεται και το εργασιακό μπάσκετ. Ήταν ο Μιχάλης Ιφαντής από την ομάδα του Παπάγου και τώρα μαζί μας έχουμε τον έτερο πρωταγωνιστή του τελικού κυπέλου, τον Γιάννη Γεωργικόπουλο. Κύριε Γεωργικόπουλε, καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα σας. Έχουμε πολύ καιρό να ακούσουμε νέα σας και είναι ιδιαίτερη χαρά που επικοινωνούμε επ' αφορμής του εργασιακού πρωταθλήματος του ΕΚΑ Μπάσκετ. Κύριε Γεωργικόπουλε, έχετε διαγράψει κι εσείς την δική σας σπουδαία ιστορία στο ελληνικό μπάσκετ με διακρίσεις και πρωτιές σε όλες τις κατηγορίες από πάντες μέχρι άνδρες. Θυμήστε μας μερικές από τις πιο σημαντικές, έτσι για να μαθαίνουν και οι νεότεροι. Εντάξει, με εθνικές ομάδες, συμμετοχές, πανευρωπαϊκό, διπυρωτικό με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει. Κάποια από αυτά. Κάποια από αυτά, πράγματι. Ο κύριος Γεωργικόπουλος, ο Γιάννης ο Γεωργικόπουλος, υπήρξε έτσι μια σημαντική μορφή της ελληνικής καλαθοσφαίρισης. Το θυμόμαστε και με τον Απόλλωνα Πατρών και με τον Παναθηναϊκό. Θυμόμαστε πρωτιές στις μικρές εθνικές και στις μεγάλες. Τι να πούμε. Βλέπουμε λοιπόν ότι το μπάσκετ δεν το αφήνεται ποτέ και συμμετείχετε ως παλέμαχος αλλά ενεργός παίκτης στο σημαντικότερο εργασιακό βετερανικό πρωτάθλημα της Ελλάδας και της Ευρώπης, το ΕΚΑ. Ποια ήταν αλήθεια η παρακίνησή σας για να συμμετέχετε σε αυτό? Εμείς όλοι που έχουμε παίξει μπάσκετ σε οποιαδήποτε κατηγορία φαντάζομαι ότι ισχύει και για τα υπόλοιπα παιδιά. Εντάξει, το μικρόβιο αυτό δεν είναι εύκολο να το αποβάλεις. Είναι κάτι το οποίο σου λείπει συνεχώς και μας δόθηκε η ευκαιρία μέσω του εργασιακού πρωταθλήματος να μπορέσουμε σε εισαγωγικά να ξαναμπούμε στην ενεργό δράση κατά κάποιο τρόπο. Εντάξει, πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Μας δίνει την ευκαιρία, όπως ξαναείπα, να ξανααγωνιστούμε, να μπούμε να βρούμε πάλι τις μυρωδιές τις παλιές, τις φάσεις τις παλιές.
να γνωρίσουμε καινούργιους συμπαίκτες αλλά και να βρούμε και παλιούς. Ναι, αναφέρθηκε πριν από λίγο σε εσάς ο κύριος Φαντής, ο οποίος έκανε και ένα μίνι ρεπορτάζ του τελικού που είχατε προχθές, αναφέροντας και εσάς και τον Τζανίτο Σταυρακόπουλο από την ομάδα σας και μεταφέροντας παρόμοια συναισθήματα. Ήθελα να σας ρωτήσω, στο πλαίσιο του εργασιακού αθλητισμού μπορούν να παίξουν ισότιμα έμπειροι βετεράνοι του αθλήματος με παίκτες μικρότερης εμπειρίας και παραστάσεων από τις δικές σας? Δηλαδή εσείς είστε ένας άνθρωπος που έχετε εμπειρίες από γήπεδα από όλο τον κόσμο και βρίσκεστε σε ένα εργασιακό πρωτάθλημα που έχετε, υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν πολύ μικρότερη εμπειρία από τη δική σας ή και καθόλου ανάλογη εμπειρία. Πώς μπορούν να βρεθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι μέσα σε αυτό το πρωτάθλημα? Νομίζω ότι όπως όλα τα πράγματα, έτσι και το ΕΚΑ έχει ακριβώς τα χαρακτηριστικά. Ναι. Δηλαδή μπορεί να έχει κάποιους παίκτες οι οποίοι είναι πιο έμπειροι. Σίγουρα. Έχει όμως και πολλά παιδιά τα οποία μπορεί να μην είναι πολύ γνωστά στον κόσμο γενικά, αλλά τα οποία όμως είναι πάρα πολύ καλοί παίκτες, έτσι. Ή το ΕΚΑ έχει το χαρακτηριστικό ότι έχει πολλά νέα παιδιά κιόλας. Και έχει και πολλές κατηγορίες πρωταθλημάτων, έχετε δίκιο. Έχει κατηγορίες πρωταθλημάτων, σίγουρα. Οπότε όλοι βρίσκουν. Αν το δείτε, κάπως έτσι δεν είναι και το πρωτάθλημα της Α1. Ακριβώς. Και γενικά όλα τα πρωταθλήματα είναι κάπως έτσι. Ήθελα να σας ρωτήσω, εκτός από τον τελικό κυπέλου που είχατε με την ομάδα του Παπάγου, εσείς είστε μέλος της ομάδας των Veteran Unions, συμμετέχετε και στο Final Four του πρωταθλήματος του ΕΚΑ που θα διοργανωθεί σε λίγες μέρες στην Καλλιθέα Αττικής. Μετά τις προβλέψεις της αντίπαλης ομάδας του Παπάγου και του γνωστού σας από τα παλιά, όπως είπαμε, του Ιφαντή, θα θέλαμε για τις δικές σας προβλέψεις. Τι βλέπετε? Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι ανοιχτό γενικά σε προγνωστικά. Ναι. Φαβορεί είναι η ομάδα του Παπάγου, η οποία έχει πολλά παιδιά έμπειρα, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, έμπειρα σε πρωταθλήματα, σε διακρίσεις κτλ. Εμείς έχουμε κάποια προβλήματα λόγω τραυματισμών, κάποια παιδιά δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν μέχρι τέλος. Σίγουρα το φαβορεί είναι ο Παπάγος. Το θέμα όμως εδώ δεν είναι κιόλας το αποτέλεσμα, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, εμένα δεν είναι τόσο πολύ γνώμονα στο αποτέλεσμα. Εμένα πιο γνώμονα είναι να μπορούμε να βρεθούμε, αυτό που είπα προηγουμένως, δηλαδή να μπορούμε να βρεθούμε παλιοί συμπαίκτες, παλιοί αντίπαλοι. Να χαρούμε το παιχνίδι και ας κερδίσει ο καλύτερος. Προχθές, ας πούμε, στο κύπελλο, στο τελικό κυπέλλου, παίχτηκε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Διαφήμιση του αθλήματος μου είπαν ότι ήταν. Ναι, ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Δύο ομάδες σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Είδαμε φάσεις οι οποίες τις συναντάμε ακόμα σε εθνικές κατηγορίες. Ο Μιχάλης, ας πούμε, π.χ. που μιλήσατε προηγουμένως, έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Ήταν πάρα πολύ καλός. Όμως για το παιχνίδι τώρα της επόμενης εβδομάδας, είναι ένα παιχνίδι ανοιχτό σε κάθε πρόβλεψη, έχω την αίσθηση. Όποιος είναι λίγο καλύτερος, πιθανόν να κερδίσει. Το θέμα είναι όμως να το ευχαριστηθούμε και να φύγουμε υγιείς και ακτιμελείς από το γήπεδο. Αυτό είναι το όλο ζήτημα. Ο βετερανισμός αναπτύσσεται διαρκώς και μάλιστα στην Ελλάδα ο βετερανικός παλέμαχος, ερασιτεχνικός, όπως θέλετε πείτε, τον αθλητισμό, έτσι αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς. Μάλιστα στο ΕΚΑ έχουν συσταθεί και οι μεικτές ομάδες που συμμετέχουν σε διεθνή βετερανικά πρωταθλήματα. Θα σας δούμε και εσάς στη Σλοβενία με τη μεικτή ομάδα του ΕΚΑ. Θέλω να πάω, αλήθεια. Είναι κάποιες υποχρεώσεις πιθανότατα να μην με αφήσουν, να με κρατήσουν εδώ. Αλλά αυτό που είπατε είναι γεγονός, δηλαδή ότι αναπτύσσεται. Είναι όμως κάτι το οποίο είχαμε μείνει αρκετά πίσω τα προηγούμενα χρόνια σε σχέση με προηγουμένες μπασκετικά χώρες της Ευρώπης. Είναι πάρα πολύ καλή προσπάθεια αυτή που γίνεται από το ΕΚΑ. Γι' αυτό το λόγο κιόλας βλέπετε ότι συμμετέχουν παιδιά τα οποία έχουν παίξει σε μεγάλες κατηγορίες και σε μεγάλες ομάδες. Ναι, με το ίδιο πάθος ακριβώς, σωστό. Ναι, ναι, ναι. Συμμετέχουν και αυτοί. Ελπίζω αυτή η προσπάθεια να συνεχιστεί, να οργανωθεί ακόμα περισσότερο, ούτως ώστε να δούμε ακόμα περισσότερους αθλητές να συμμετέχουν σε αυτό το πρωτάθλημα και στις μεικτές ομάδες οι οποίες βγαίνουν στο εξωτερικό και μας αντιπροσωπεύουν. Κύριε Γεωργικόπουλε, ήταν μεγάλη χαρά μας έτσι που σας ακούσαμε ξανά μετά από αρκετό καιρό. Σας ευχαριστούμε για αυτό που κάνετε, που προάγετε και εσείς με τον τρόπο σας στον εργασιακό βετερανικό αθλητισμό και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ήταν το Materiale Sportivo, η καλή αθλητική είδηση της ημέρας με τον δημοσιογράφο Γιάννη Σταθόπουλο για το Ionion FM με την υποστήριξη της DNA Event Services.